Κυρίες και κύριοι, 46 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη τουρκική εισβολή στον τόπο μας. 46 χρόνια μετά το συνεχιζόμενο έγκλημα εις βάρος της πατρίδας μας. Ώστε εσείς τι θυμάστε από την μέρα της εισβολής? Είχαμε τα προβλήματα, είχα ένα γιον. Ήταν η γυναίκα μου και η κουνιάδα μου μαζί μου. Με την κάθε φορά που έπαιζαν πιο πιστολιές, πιο σεπαιδικές που λαλούμε ακούνταν, εβρούσαν στο αποχωρητήριο και τρεις τους. Ξυπνήσαμε με τις σιρήνες το πρωί της εισβολής και σκεφτούμαστε αν ήταν για καλό που ήρθαν ή για κακό, διότι φοβόμαστε από τους πραξιοπηματίες. Την ώρα 5.30 σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ρωτούσαν τα παιδιά μου, οι κόρες μου, «Μαμά, πού θα πάμε, δεν ξέρω, κόρη μου, δεν ξέρω». Μας έπιασε ο άντρας μου με το αυτοκίνητο, εμάς και τους γονείς μου, και φύγαμε. Γύρω στις 7 με ξύπνησαν οι συγγενείς και μου είπαν ότι ήδη έγινε η εισβολή. Ξυπνήστε. Το σπίτι μας ήταν στην περιοχή Καϊμακλείου. Βγαίνοντας στη βεράντα, αντίκρισα τους αλεξιπτιωτιστές που έπεφταν στο βάθος. Είδα τα αεροπλάνα, είδα τους αλεξιπτιωτιστές και αμέσως επεσήμανα ότι είναι μεγάλη προδοσία, διότι δεν ακούσα ούτε έναν πυροβολισμό ούτε τίποτα. Mm-hmm. Καθόλου. Και βλέπω τους αλεξιπτιωτιστές και έχουν πέφτει. Λέω, δεν μπορεί συμβαίνει. Σημαίνει είναι προδομένα τα πράγματα. Και έπια την οικογένεια μου όλη στο άψεσβήσε τα μωρά μου και τη γυναίκα μου και έφυγε. Και πήγα στον αδερφό μου στο Στρόβολο κάτω. Ο αδερφός μου ήθελε να πάμε να πολεμήσουμε. Λέω του κάτσε εδώ με και προδομένα όλα. Έπαιξαν οι καμπάνες, όλοι είπαν ότι ήδη και εισβολή. Ήρθαν οι Τούρκοι. Και πήγα μέσα στα λεωφορεία και πήγαμε στη Λάμπη. Εμπούζαμε, χωρίσαν μας σε λόγους, τάγματα. Πολεμήσετε εσείς? Ναι, ήμουν στο Ροδόν, πιάστηκα και εχμάλωτος και πήγα μέχρι την Τουρκία. Είχα δυο αγνοούμενους, συγγενείς, θείους που την άσχησαν πια τους, ως τώρα είναι αγνοούμενοι. Πόσο χρόνο ήσασταν εσείς τώρα? Ήμουν 15 χρόνο. Και πόσο νιώσες? Εντάξει, πώς εγγνώσεις, πώς εγγνώσεις, πρώτη φορά για τέτοια πράγματα και φοβάσαι. Εφοβηθήκαμε, ναι, διότι ήταν και το πραξικόπημα πριν και μας απειλούσαν και ξέρω εγώ, ήρθαν, μαζέψαν τον άντρα, πιάσαν και τον άντρα μου, πιάσαν το όπλο του, ξέρω εγώ. Είχαμε περιπέτειες, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε περιπέτειες. Κυρίες και κύριοι, εκείνο το οποίο προβάλλουμε ως δικαιωματικά απαίτηση και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να επιδιώκουμε είναι η επίτευξη μιας λύσης η οποία θα βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα κλείνω 46 χρόνια, δηλαδή δεν ξαπάμε ποτέ. Να σου πω, σαν που να είμαι λίγο απεσιόδοξος, όχι λίγο πολύ απεσιόδοξος. Δυστυχώς, δεν θα δούμε, πιστεύω εγώ, τουλάχιστον η γενιά η δική μας ήδη φεύγει, δεν θα δούμε λύση που να πάμε στα χωρκά μας ή να δούμε τους τόπους μας με λίγα λόγια. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Εγώ νομίζω ότι δεν ενδιαφερόμαστε για λύση. Σήμερα κλείω 46 χρόνια. Ξέρω. Νομίζετε να ξαναπάμε πίσω? Όχι, δεν πιστεύω. Okay. Δεν πιστεύω. Να μην μας κάνουν μου και το να πάμε πίσω, δεν νομίζω. Περάσα 46 χρόνια τώρα, νομίζετε να ξαναπάμε πίσω? Εγώ πιστεύω ότι αν μην πάμε εμείς κάποια μέρα θα έχει επιστροφή. Όχι μέσω των χωρών των δυνατών, αλλά μέσω του Θεού.